Τη μοναδική συμμετοχή από την Ελλάδα αλλά και από τις πιο πετυχημένες εμφανίσεις με ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο πραγματοποίησε στην Egypt International Regatta η αποστολή του ναυτοαθλητικού ομίλου Αλεξανδρούπολης. Στην εξαιρετική εμφάνισή τους, οι Δολιανίδης Βαγγέλης και Χατζικωνσταντίνου Γιώργος στην κατηγορία σκαφών λέιζερ κατάφεραν να προσαρμοστούν γρήγορα και να κατακτήσουν την πρώτη και δεύτερη θέση γενικής κατάταξης. Ο ναυτοαθλητικός ομίλος Αλεξανδρούπολης 7 με 13 Σεπτεμβρίου συμμετείχε στην Regatta που διοργάνωσε η Αιγυπτιακή Ιστιοπλογική Ομοσπονδία στο El Alamein της Αιγύπτου με δύο αθλητές της κατηγορίας σκαφών Laser 4.7. Νομίζω ότι η αποστολή ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, μιας και οι αθλητές μας κατάφεραν και κατέκτησαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση στην κατηγορία τους και βεβαίως μετά από μια τέτοια επιτυχία απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια από τους διοργανωτές και τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Οι αθλητές του ομίλου έρχονται από μικρές ηλικίες σε επαφή με το αγαπημένο τους άθλημα και με δουλειά ετών κατορθώνουν να κατακτήσουν διακρίσεις όπως αυτές σε διεθνείς ιστιοδρομίες. Γίνεται δουλειά σε βάθος από τις ακαδημίες, από τα μικρά-μικρά παιδάκια μέχρι το αγωνιστικό τμήμα, όπου η επιτομή τους είναι τα παιδιά της κατηγορίας σκαφών laser. Νομίζω ότι όποιος δουλεύει με πρόγραμμα, με πίστη, κάποτε δικαιώνεται. Τα παιδιά μετά από προσπάθειες χρόνων, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι αθλητές οι δύο είναι 15 χρονών, είναι μαθητές της πρώτης ηλικίου. Δουλεύουν και προπονούνται από τα πρώτα τους παιδικά χρόνια, από 7-8 χρονών. Νομίζω ότι είναι μια δικαίωση πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά, για τις προσπάθειες τόσο χρόνων, αλλά και για τον όμιλο και για τους προπονητές τους, διότι κατάφεραν και φτάσανε σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο να κατακτούν την κορυφή του βάθρου. Ο κ. Χατζικωνσταντίνου επισήμανε το γεγονός της σύσφιξης σχέσεων παράλληλα με την εμφάνιση της ομάδας του ΝΟΑ τόσο στον αραβικό κόσμο αλλά και ευρύτερα με χώρες όπως η Κίνα και το Μαρόκο που τις έχουν προσκαλέσει να συμμετάσχουν μάλιστα στην επόμενη 8η ΝΟΑ Regatta της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε έρθει σε επαφές και έχουμε ανταλλάξει αποστολές με ομάδες, με ομίλους, με χώρες, όχι μόνο τον αραβικό κόσμο, από όλη τη Μεσόγειο και από όλη την Ευρώπη. Θυμίζω ότι πριν 2 χρόνια στην Regatta της Αλεξανδρούπολης είχαμε αποστολές από 9 χώρες. Τώρα που ήμασταν στην Αίγυπτο γνωριστήκαμε και με αθλητές από την Κίνα, από το Κιντάο, εκεί που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με αθλητές από το Μαρόκο και από άλλες χώρες. Έχουν τα παιδιά πάνω απ' όλα συνάψει φιλικές σχέσεις, ανταλλάσσουν μηνύματα, έχουν γνωριμίες και είναι η επιτομή του ευαγωνίζεστε. Τους έχουμε καλέσει, έχουν δείξει ενδιαφέρον και γιατί όχι να δούμε και αθλητές από μακρινές χώρες όπως η Κίνα.